Γεια σε όλους! Όπως είχα υποσχεθεί από το τελευταίο μας βίντεο, για σήμερα θα έχουμε τον ένατο γύρο από το πρωτάθλημα Serbia Masters Open, το οποίο κέρδισε ο Ευγένιος Ιωαννίδης. Πρώτα να πούμε κάποια παραπάνω λόγια για τον Ευγένιο. Ο Ευγένιος γεννήθηκε το 2001, είναι ένας πάρα πολύ δυνατός Έλληνας σκακιστής και κάποια από τα κατορθώματά του είναι τα εξής. Το 2011 βγήκε πρώτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκακιού Νέων, στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 10 ετών. Επανέλαβε το ίδιο ακριβώς achievement το 2018 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκακιού Νέων στην ηλικιακή κατηγορία τώρα κάτω των 18. Επίσης το 2018 πήρε και τον τίτλο του International Master, IM. Τέλος, το 2010 κέρδισε το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 11 και το 2017 στην Ουψάλα κέρδισε το Διεθνές Τουρνουά Σκακιού Νέων. Με δύο νόρμες GM τώρα κινείται ολοταχώς προς την τρίτη GM νόρμα για να καταφέρει να γίνει GM. Για να μην σας πω περισσότερα όμως, δεν είναι καλύτερο να πάμε να δούμε την παρτίδα? Είναι καλύτερο, αλλά για να μην σας πω περισσότερα και για να μην σας δείξω εγώ την παρτίδα, ακόμα καλύτερο είναι να μας την δείξει και να μας πει κάποια πράγματα ο ίδιος ο Ευγένιος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι καλεσμένος σήμερα στο κανάλι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ευγένιο Ιωαννίδη. Γεια σου Ευγένιε, καλώς ήρθες στο κανάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Γεια σας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα καλά, πολύ καλά. Να φανταστώ κιόλας ότι είσαι λίγο παραπάνω χαρούμενος. Βλέπω το χαμόγελό σου ήδη. Μετά από τη δεύτερη νόρμα που κατάφερες και πήρες, έτσι? Ναι. Πάμε για την τρίτη οπότε σιγά σιγά. Και ήδη έχεις κανονίσει κάποια τουρνουά για τώρα για το καλοκαίρι για να πας για την τρίτη νόρμα? Θέλω, ναι. Πολύ πιθανό να παίξω στην Καβάλα τώρα. Πολύ ωραία. Αλλά δεν έχω βρει κάποια άλλα ανοιχτά τουρνουά, δηλαδή για να προσπαθήσω να πάρω τρίτη νόρμα. Δηλαδή, τουλάχιστον στους επόμενους μήνες, επειδή ακολουθεί η Αλφα Εθνική. Και μετά ένα τουρνουά για την Πανεπιστημιάδα το Σεπτέμβριο. Επομένως, δεν... Προς το παρόν Καβάλα είναι το επόμενο ανοιχτό τουρνουά. Ένα φτάνει, θα το πάρεις εκεί. Yeah. Πιστεύουμε σε σένα. You can do it. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία παρτίδα να δούμε σήμερα. Την παρτίδα που είχα υποσχεθεί και στο προηγούμενο μας βίντεο στα παιδιά, στο κοινό. Είχαμε υποσχεθεί να δούμε την παρτίδα από τον ένατο γύρο, όπου παίζει ενάντια του GM Alexander Indrić, έτσι ονομάζεται. Νομίζω Indrić, έτσι. Indrić. Indrić, όχι Indrić. Indrić. Okay, κάπου είδα ένα ρο εγώ. Εγώ ένα θέμα με τα ονόματα το έχω, γι' αυτό έχω και εσάς εδώ πέρα να με διορθώνετε και να με βοηθάτε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πριν δούμε την παρτίδα, πες μου λίγο για αυτό το γύρο και για όλο το τουρνουά. Τι προετοιμασία είχες κάνει, αν θέλεις να μου πεις, με τι ψυχολογία πήγες, τι όρεξη είχες? Ναι, είχα... Πριν από αυτό το τουρνουά είχα να παίξω ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον 2,5-2,5 από το Πανευρωπαϊκό Ανδρών που ήταν το τελευταίο τουρνουά. Επομένως είχα ένα μικρό έως μεγάλο άγχος για την απόδοσή μου γενικότερα. Διότι, εντάξει, ήταν πολύ ισχυρό τουρνουά, ήμουνα σχετικά χαμηλά στην κατάταξη στην αρχική. Επομένως ήταν να τα πάω καλά και να, ναι, αυτό, να πάω καλά γενικά στο τουρνουά. Οπότε και σίγουρα... Να βγω θετικός να πάρω μονάδες τουλάχιστον και να προσπαθήσω και κάποια νόρμα ή κάτι. Οπότε είχες όρεξη για να παίξεις, απλά ταυτόχρονα υπήρχε και λίγο περισσότερο άγχος. Ακριβώς. Γιατί δεν ήσουν αρκετά ζεστός, όσο ζεστός θα ήθελες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ισχύει. Ήθελα λίγο να δω λίγο να παίξω κάποια παρτίδα, να δω σε τι κατάσταση βρίσκομαι πριν. Πάρα πολύ ωραία. Ιδανικά δηλαδή. Ναι. Ο ένατος γύρος τώρα που βλέπουμε με τον αντίπαλό σου. Θα λέγαμε ότι ήταν η πιο ισχυρή σου νίκη στο τουρνουά ή υπήρχε κι άλλος γύρος που κέρδισες κάποιον πιο δυνατό? Όχι, ως βάση δυναμικού νομίζω πρέπει να ήταν η πιο ισχυρή, δεν θυμάμαι τώρα τον αντιπάλο μου συγκεκριμένα, αλλά ναι, ήταν από τις πιο ισχυρές νίκες σύμφωνα με τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Αλλά δεν θα έλεγα και πιο δύσκολες νίκες, δηλαδή δεν δυσκολεύτηκα πολύ. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρτίδα, την οποία τώρα σε λίγο θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε. Σου δίνω για ακόμα μια φορά πολλά συγχαρητήρια και θέλω σε αυτό, το,
παρακαλώ. Και θέλω σε αυτό το σημείο να εξηγήσω στο κοινό για ποιο λόγο υπάρχει ένας ενθουσιασμός μεγάλος από δικής μου πλευράς που είσαι στο κανάλι μας και πόσο πολύ είχα ζηλέψει όταν είχες πάει στο κανάλι του Κωνσταντίνου στο Better Chess για συνέντευξη. Πρέπει να το είχα γράψει και στα σχόλια ότι εντάξει, τον Ευγένη θέλω και εγώ κάποια στιγμή να τον έρθει καλεσμένο στο κανάλι Chess Body. Λοιπόν, αγαπημένο μου κοινό, αγαπημένο μου φοιτητές, ο λόγος είναι ο εξής. Πριν 7-8 χρόνια, όταν εγώ πρώτο ξεκίνησα την προπονητική στο σκάκι και να ασχολούμαι λίγο πιο επαγγελματικά και ξεκίνησα κάνοντας τα πρώτα μου βήματα, έκανα κάποιες παρουσιάσεις. Και μέσα από αυτές τις παρουσιάσεις αυτές τις έκανα ή σε δημοτικά σχολεία, ή σε ενήλικες, ή σε σκακιστικά τμήματα, ή και γενικά όπου υπήρχε ενδιαφέρον προς το άθλημα. Και μέσα τώρα σε αυτή τη παρουσίαση που έκανα, υπήρχε αυτό εδώ το στιγμιότυπο που θα σας δείξω τώρα. Αυτή εδώ η φωτογραφία, όπου όπως μπορείτε να δείτε κάτω δεξιά, βλέπετε μία φάτσα ενός μικρού αγοριού που του είχαν πάρει συνέντευξη από τον Αντένα. Αυτό το μικρό παιδί εκεί κάτω ήταν 9 χρονών τότε περίπου. Εγώ πήγα 1-2 χρόνια μετά να το τράβηξα, να το έφτιαξα, να το δημιουργήσα. Και από τότε διαφήμιζα και εξηγούσα το σκάκι στην Ελλάδα και έλεγα ότι ο Ευγένιος Ιωαννίδης είναι ένας από τους πιο δυνατούς σκακιστές και έχει καταφέρει και έχει πάρει 2 πανευρωπαϊκά. Γιατί ήταν και η χρονιά το 2018, πήρε στο δεύτερο, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Το 2000. Το πρώτο το πήρε το 2009. Το 2011. Το 2011, συγγνώμη. Το 2011 πήρε το πρώτο στην κατηγορία κάτω των 10 ετών και το 2018 μαζί με τον τίτλο IM πήρε και το κάτω των 18 πανευρωπαϊκό. Και μέσα από αυτή τη φωτογραφία, χωρίς καν να τον γνωρίζω τον Ευγένιο, εγώ εξηγούσα το σκάκι στην Ελλάδα και έλεγα για τα κατορθώματα και κάποιων άλλων σκακιστών όπως βλέπετε και σε άλλες φωτογραφίες. Αυτά σε ό,τι αφορά το spoil και προσωπικές ιστορίες. Το κλείνουμε. Και τώρα πάμε στην παρτίδα. Πάμε να ξεκινήσουμε, Ευγένη. Θα πω λίγα λόγια πριν ανοίξω την παρτίδα. Ότι γενικά ήμουν πολύ αγχωμένος σε αυτό το σημείο. Δυσκολεύτηκα να κοιμηθώ, ξύπνησα νωρίτερα. Αγχώθηκα γιατί ήξερα ότι με την ισοπαλία θα έβγαινα πρώτος. Ενώ αν έχανα, θα έχανα και την πρωτιά και θα ήταν κρίμα, δηλαδή. Επομένως, δεν θα πω κάτι παραπάνω και θα ξεκινήσω με την πατίδα. Δηλαδή, ξεκίνησα σταθερά. Δέλτα 4, όπως συνήθως παίζω. Είπα ζητά 6, γάμα 4, έψιλον 6, είπα γάμα 3. Και το περίμενα ότι ο αντίπαλός μου θα συνεχίσει με αξιωματικός β4, δηλαδή να μπει στην υψηλονδική. Όπου θα συνέχισα πάλι με την σχετικά σταθερή βαριάντα του Βασίλισσα γάμα 2, που έχει διάφορες επιλογές ο λευκός. Και εντάξει, εννοείται ενδεικτικά να έπαιζε ροκέι, ίσως να επέλεγα να παίξω το ε4, το οποίο οδηγεί σε πολύ σταθερές και φορσέ συνέχειες, οι οποίες είναι καλές για το λευκό. Γενικά εύκολες να βγει για μια ισοπαλία, ίσως πιο εύκολα. Ναι, τουλάχιστον ισοπαλία. Δηλαδή έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ο λευκός και είναι εύκολες θέσεις. Αυτό ήθελα να παίξω. Εύκολες και απλές θέσεις. Πολύ ωραία. Και στην περίπτωση που έπαιζε Δ5, θα παίζαμε στη main line. Αυτή τη συνέχεια πάνω κάτω, υποθέτω Β6 αξιωματικό στα 5 με μια ήρεμη θέση, χωρίς ιδιαίτερους κινδύνους για μένα. Τέλεια. Βλέπω παίζει Δ5, μπαίνω στην αλλαγή που είναι πιο σταθερή βαριάντα πάλι, συνεχίζω αξιωματικό στα 5 και επιλέγω το αξιωματικό Β4 και καταλαβαίνω ότι πλέον αυτός προσπαθεί δηλαδή ενεργά να μπει σε πιο περιπλοκές βαριάντες, προσπαθώντας να με μπερδέψει και ναι. Να φύγεις και εσύ λίγο από το άνοιγμα, από την προετοιμασία, τη σειρά κινήσεων και όλα τα σχετικά. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα ενδεικτικά σκέφτηκα σε αυτό το σημείο, επειδή δεν το περίμενα. Την έχω ξαναπαίξει αυτή τη θέση πάνω κάτω. Συνήθως συνεχίζω με Δ4, υπό γάμα 6. Αλλά η διαφορά με αυτές τις θέσεις είναι ότι έχω φάει στο Δ5. Ενώ προτιμώ σε παρόμοιες θέσεις να μην έχω φάει στο Δ5, να έχω φάει αργότερα. Είναι μια μικρή διαφορά, επομένως γι' αυτό δεν έπαιξα τη συνέχεια Δ4 και ήμουν ανάμεσα στο ε3 και το υπόζητα 3. Το ε3 τα πέριψα επειδή θα συνέχιζε με θ6, εξωματικό στα 4 ή τα 5, που ήταν 3 και υπό ε4. Μάλιστα. Που πλέον έχουμε μπει σε πιο αιχμηρές θέσεις και δεν υπήρχε λόγος δηλαδή, να μπω σε αυτή τη θέση αφού μπορούσα να το αποφύγω Βασίλισσα γάμα 2 ενδεικτικά, θ5, ζητά 3. Επί Δ7 και τα λοιπά. Εντάξει, όπως βλέπουμε, η δομή έχει αλλάξει και η θέση είναι
Παίζεται, εννοώ, εντάξει. Όλα γίνονται, όλα μπορούν να συμβούν. Πάλι, επομένως, συνέχισα. Ναι, επέλεξα υποζητάτρια που μου φάνηκε πιο σταθερό και... Να ρωτήσω την κάτι. Ιδέα... Ναι. Υπάρχει κάποια διαφορά στη βαριάντα που έβηξες πριν, ενώ τώρα και... μπορεί να ξαναπαιχθεί. Ναι, το... σε περίπτωση το φύτα 6 ή τα 5 τώρα, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι στο ΥΠΟ 4 έχω υποδέλτα 2. Αυτή είναι η διαφορά. Mm. Και δεν με πειράζει να δώσω πιο να έχει στο γάμα 3, επειδή έχω πει γάμα 1 και έχω πολύ ωραία παιχνίδι. Ναι, 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 πολύ ωραία θέση. Ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να συνεχίσει με το ίδιο σχέδιο. Εντάξει, άλλη προοπτική επιλογή που είχα σε κάθε θέση είναι να τρώτε το αλογάκι στο ζητάκι. Αλλά η ιδέα μου ήταν αυτή στη συγκεκριμένη θέση. Πολύ ωραία. Και γι' αυτό το λόγο έπαιξε γάμα 6. Και δεν επέλεξε και τα 6. Και σε αυτό το σημείο δεν ήξερα ακριβώς. Θεωρεί ακριβώς. Ήξερα γενικά σχέδια από τον καμπίτσιστά μας και πώς έπρεπε να συνεχίσω. Είχα διάφορες σκηνές στο μυαλό μου, ε3, πύρος γ1, ντάμα γ2. Κατέληξα στο πύρο γ1 και όχι στον ντάμα γ2. Θα σε ρώταγα. Αυτό που με προβλημάτιζε είναι ότι εδώ πάλι μπορεί να παίξει θήτα 6 και αξιωματικό θήτα 4 ή θήτα 5, αξιωματικό θήτα 3 από ε4, ε3 και λίγο με ενοχλεί τη βασίλισσα, δηλαδή μετά από αυτή τη θέση. Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά τουλάχιστον έχει πετύχει αυτό που θέλει. Δηλαδή να σε ενοχλεί, έχει πάρει μια πρωτοβουλία. Έχει πάρει λίγο χώρο, έχει φύγει από τη συμμετρία της θέσης. Δηλαδή δεν είναι τόσο συμμετρική θέση, δεν είναι τόσο απλά τα σχέδια. Μάλιστα. Δηλαδή ενδεικτικά θα μπορούσα να κάνω ρόκε και να φάει να φάω, να φάει να φάω και ντάμαζε τα 6. Πιθανότητα να πάει για μεγάλο ρόκε και να ξεκινήσει μια επίθεση στο βασιλιά ή κάτι τέτοιο. Και τουλάχιστον αυτά υπολόγιζα. Γι' αυτό και έπαιξα πύρο γ1. Πλέον πάλι στο θήτα 6 έχω την επιλογή να επιστρέψω στο αξιωματικό θήτα 4 και θήτα 3, αλλά έχω επίσης την επιλογή να φάω και α3, που απλοποιείται μετά από εδώ πολύ θέση, γιατί αναγκάζεται να αλλάξει τον αξιωματικό στο γ3, γιατί αν επέστρεφε πίσω έχω υποπίδελτα 5 και έχει θέμα. Ναι, τακτικά. Θα το δείξω κιόλας. Ωραία, τακτικά. Δεν μπορεί να επιστρέψει. Επομένως, θα μπαίναμε σε αυτή τη θέση, η οποία είναι αρκετά συμμετρική και απλή και δεν κινδυνεύω ελάχιστα. Mm-hmm. Για να αποφύγει όλα αυτά, επέλεξα να παίξει κάτι λίγο αμφίβολη θεωρώ κίνηση, υπό α6. Με την ιδέα να παίξει από ό,τι κατάλαβα υπό γ7, υπό ε6, υπό ε6, υπό ε7, τέτοια σχέδια. Κλασικά σχέδια. Να αναφέρω εδώ πέρα, αν μου επιτρέπεις, ότι με την κίνηση ύπος α6 που έπαιξε, έχουμε μία ολοκένουργια παρτίδα από την 7η κίνηση κιόλας, με βάση το database το που υπάρχει. Δεν έχει ξαναυπάρξει με αυτή τη σειρά κινήσεων, οπότε από εδώ και μετά έχουμε μία καινούργια παρτίδα την οποία δεν μπορείς να βρεις πουθενά. Παρακαλώ. Εδώ σε αυτό το σημείο, εντάξει, σκεφτόμουν να παίξω. Ήμουν ανάμεσα δύο κινήσεις, το ε3 και το α3. Αλλά αυτό που μου άρεσε το α3 ήταν ότι ουσιαστικά τον ανάγκαζα να πάει στο ε7, επειδή δεν έχει την επιλογή να πάει στο δ6, που πιθανότητα να την είχε σε κάποια θέση μελλοντικά, γιατί έχω ε4 απλά. Και τώρα φαίνεται η άσχημη τοποθέτηση του ύπου εδώ πέρα, γιατί μετά από τις αλλαγές πάντα απειλώ να τρώει και στο α6, απειλώ και το ζ6, δεν προλαβαίνει να τα κρατήσει, αλλά δηλαδή πιθανότητα στο αξιωματικό στο ε7 θα φάω στο α6. Επομένως, τον αναγκάζω να πάει στο ε7. Μου άρεσε πολύ το α3. Να σε διακόψω, να ρωτήσω. Εδώ πέρα, όταν το είδα, είχα μία σκέψη τώρα εγώ. Και θέλω να μου πεις αν ισχύει κιόλας σε αυτή τη θέση με τις γνώσεις σου. Κουνώντας τώρα ξανά τον αξιωματικό πίσω στο ε7, ενώ τον πήγε πρώτα στο β4, δεν μπορούμε να πούμε στην πραγματικότητα ότι σε έχει βοηθήσει κάπως να κερδίσεις κάποιο tempo, ίσως για μελλοντικές ιδέες με κάποια επίθεση μειονότητας, ή δεν είναι στα σχέδιά σου κάτι τέτοιο? Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Αυτό αισθάνομαι. Δηλαδή, ναι. Αντί να το πάει με τη μία στο ε7, το πήγε πρώτα στο β4, τώρα στο ε7. Είναι σαν να έχασε μία κίνηση στην πραγματικότητα. Έχασε ένα tempo, αλλά και εγώ έχασα ένα μικρό tempo επειδή πήγα το πυρό στο γ1. Που εντάξει, μπορεί. Μελλοντικά θα. Θα πήγαινε κάτι τέτοιο. Αλλά πάντα ο πύρος είναι και χρήσιμο στο α1, επειδή υποστηρίζει το α3 και δέσει β4, β5. Αλλά εντάξει, ναι, θεωρώ πιο χρήσιμο το tempo αυτό που ουσιαστικά χάθηκε. Προφανώς. Για μένα, ναι, δηλαδή. Ευχαριστώ για τη διακοπή. Μπορεί να συνεχίσει. Τίποτα. Εδώ συνειδητοποίησα ότι έχω ένα μικρό πλεονέκτημα σίγουρα ήδη μετά το α6. Γιατί
Εντάξει, να αναφέρω ότι κανονικά θα μπορούσε να συνεχίσει με υποβήτα τελευταία και να συνεχίσει μια κανονική θέση, να συνεχίσει μια εδώ πέρα μια απλή θέση κανονική, που πάντα λευκός έχει μια μικρή περιοχή. Αλλά δεν θεώρησα ότι έχω κάτι παραπάνω, ύστερα από αξιωματικό σπίτι μετά ε3. Απειλώ να φάω το άλλο γάκι, επομένως πρέπει να το κουνήσει. Και αξιωματικός δ3. Και εδώ είναι σε αυτό το σημείο που αναδιαστήματα, εντάξει, κοιτούσα και εγώ την αντίδρασή του γενικότερα, να δω πώς αισθάνεται αυτό στη θέση. Γιατί εγώ, εντάξει, πιστεύω και ένιωθα ότι ήμουν σε μια πολύ σταθερή θέση, με πολύ καλές τύχες και για νίκη και για σοπαλία, άμα θέλω. Και επειδή, μάλλον, δεν ξέρω, κνευρίστηκε κάτι, ήταν ανυπόμονος γενικότερα σε αυτή τη θέση και επέλεξε να παίξει θήτα 5. Wow! Θήτα 5, ναι. Το είδα, προφανώς, την έχω δει και εγώ την παρτίδα. Και ναι. Δεν έχω λόγια, δεν έχω ιδέα βασικά, όχι μόνο λόγια. Δεν έχω ούτε ιδέα, ούτε λόγια. Καταρχάς, μου φαίνεται επιθετικό. Και κατά δεύτερον, δεν μπόρεσα να την καταλάβω την κίνηση. Εντάξει, να σκεφτώ να το πάει φύτα 4, φύτα 3 ίσως, αλλά γενικά δεν μπόρεσα να συλλάβω την γενική ιδέα. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια σκέψη. Και σκέψη αυτό μου, κατάλαβα κι εγώ. Δηλαδή, ίσως να σμπρώξει. Να σβρώξει το πιόνι. Αν μπορείς και λίγο πιο πίσω, να φαίνεσαι καλύτερα στην κάμερα, Ευγένεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Ωραία. Α, να σβρώξει το πιόνι, μου έλεγες. Να σβρώξει το πιόνι, να κάνει κάποιο είδος επίθεση. Δηλαδή να πάει για μεγάλο ρεκέ ή κάτι τέτοιο. Και λίγο. Πώς δεν κατάλαβα την ιδέα του. Δηλαδή, μήπως να τη συνδυάσει με το ΙΤΑ 6, ή το ΙΤΑ 7, ή το ΙΤΑ 5, να μην έχω τετράγωνα. Δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω. Επομένως, εγώ έπαιξα την κίνηση ΙΤΑ 3, η οποία. Καταρχάς ήθελα να το. Κόβει τετράγωνα. Κόβει τετράγωνα, να μην έχει αξιωματικό στα 4. Να μην έχει τέτοιες ιδέες. Να... Και να δεν έχει εύκολο τρόπο να αναπτύξει τα κομμάτια. Δηλαδή, και την ιδέα να ακολουθήσει να κάνει μεγάλο ροκέ, δεν υπάρχουν τετράγωνα για τα κομμάτια. Δηλαδή, αν παίξει συνεχίζει με αξιωματικό σε ψηλόν 6, μετά υπό στο γάμα 7 είναι περίεργος. Δηλαδή, δεν έχει τετράγωνα. Επομένως, αν παίξει υπό ψηλόν 6, θα πρέπει αναγκαστικά να αναπτυχθεί στο δελτά 7. Επομένως. Είχε πολλές ιδέες αυτή η κίνηση. Επίσης, σε πολλές συνέχειες, αν ήθελα να κουνήσω τον ύπο, π.χ. θα πάω στο δελτά 7, θα ήθελα εγώ να επιστρέφω στο ζήτα 4. Και πλέον δεν έχει την ιδέα ή τα 5 και θήτα 4 μου παγιδεύει τον αξιωματικό, επειδή έχω πάντα το θήτα 2 τετράγωνο για τον αξιωματικό μου. Πλέον ο αντίπαλος μετά το θήτα 3 δεν έβρισκε κάποιο ξεκάθαρο τρόπο να συνεχίσει. Επομένως, έπαιξε α 6, με την ιδέα από ό,τι κατάλαβα να συνεχίσει με υπό β 5 και υπό δελτά 6. Αλλά μου φάνηκε γενικά πολύ αργό το σχέδιό του όλο αυτό και ήθελα να το αξιοποιήσω και έπαιξε υπό ε5. Καλή κίνηση. Ναι. Και τώρα εγκατέλειψε το σχέδιό του με υπό β5 επειδή και αυτός θεώρησε ότι ήταν μάλλον λίγο αργό. Αργό. Και έπαιξε υπό δελτά 7 να μ' αλλάξει τα κομμάτια του σχηματικούς που κάπως κατανοητό, αλλά με το θ5 όλες αυτές τις θέσεις σίγουρα είναι πολύ χειρότερο για το μαύρο επειδή ποτέ δεν μπορεί να κάνει μικρό ρικέ. Πάντα έχει αυτή την αδυναμία. Mm-hmm. Τώρα είχα την επιλογή είτε να φάω τον ύπο στο δελτά 7, είτε να αλλάξω τους αξιωματικούς. Αλλά αυτό που δεν μου άρεσε λίγο ήταν ότι αν έτρωγα στο δελτά 7, θα έτρωγε στο δελτά 5. Όχι ότι σίγουρα πάλι είμαι καλύτερος, αλλά δεν ήθελα να γίνει αυτή η αλλαγή. Γιατί να του δώσεις ναι, των αξιωματικών. Ναι, επομένως επέλεξα απλώς να πιστοχωρήσω πίσω. Επίσης, ναι, δεν έφαγα στο ψηλόν 7, επειδή τον ενεργοποιώ τη Βασίλισσα, την τοποθετώ σε καλύτερο. Ναι. Τετράγωνο. Και επίσης ο χρηματικός στο ε7 πάντα τον ενοχλεί, επομένως απλώς. Αυτός δεν έχει χώρο, οπότε οι ανταλλαγές να πούμε εδώ πέρα ότι σε λογικά πλαίσια τον συμφέρουν. Ναι, ναι, ναι. Και πήρε, κέρδισε ένα τέμα με το ε6 που δεν είναι κάποιο σημαντικό τέμπο. Επιστρέφω πίσω στον αξιωματικό. Τρώει. Και πάλι δεν έχει τρόπο. Να συνεχίσει. Δηλαδή και επίθεση να θέλει να κάνει δεν μπορεί να κάνει. Με τον Βασιλιά στο κέντρο, η ΤΑ 5 δεν μπορεί να παίξει. Δεν έχει χώρο, δεν έχει κινήσεις. Δεν έχει χώρο. Επομένως, αναγκαστικά πάει να ανταλλάξει και άλλα κομμάτια. Αγνώ πάλι την ανταλλαγή, επειδή γνωρίζοντας ότι αν φάει στο ε5, όπως και παίχτηκε στην παρτίδα, αποκτά περισσότερο χώρο. Μπορείς να μας εξηγήσεις εδώ πέρα για τα διπλωμένα πιόνια στην ε-κολόνα. Αυτή τη στιγμή το ε5. Δεν θεωρείται αδυναμία. Επειδή δεν θεωρείται αδυναμία. Εμένα το αναφέρω. Και ρωτάω. Ναι, ναι. Επειδή μου δίνει. Είναι κεντρικό πιόνι καταρχάς στο ψηλόν 5.
Δεν βρίσκεται στο κέντρο, επειδή κερδίζω πάρα, έχω πάρα πολλά θετικά σχετικά με τα αρνητικά του. Mm-hmm. Και επειδή θα συνοδευτεί από ζητά 4-5 μελλοντικά, είναι ισχυρή δύναμη. Δηλαδή δεν είναι αδύναμο διπλωμένο, ούτε μπορεί κάποιο να το αξιοποιήσει άμεσα στο φινάλε, γιατί από το Ε5 μπορώ να βγάλω ελεύθερο πιονάκι. Επίσης, το Ε3 μπορεί μελλοντικά να το σμπρώξει το Ε4. Και επειδή υστερεί στην ανάπτυξη, τώρα δεν μπορώ να δώσω συνδεικτική βαριάντα που θα υπάρξει αυτό το σενάριο. Αλλά σε περίπτωση που έχετε το Ε4-4 και θα αναγκαστώ να πάω Α4 πιθανότητα, δεν θα μπορεί να συνεχίσει με Γ5 ή Β6, επειδή πάντα κάτι θα αφήνει πίσω και μετά κάνει αδύναμο το Ε4 του. Επομένως, θα πρέπει αναγκαστικά να το ανταλλάξει το πιονάκι του Δέλτα με το Ψιλόν μου. Και μετά θα φανεί ξεκάθαρα η μεγάλη περιοχή που έχω στη θέση, επειδή έχω και τετράγωνα για τα κομμάτια μου. Πλέον θα είναι απελευθερωμένο το Ψιλόν 4 και θα έχω μεγάλο πλεονέκτημα. Άρα είναι δύναμη. Αλλά, ναι, είναι δύναμη τα διπλωμένα πιόνια. Γιατί στερεί και τετράγωνα από τον ύπο του Ψιλόν 3. Ναι. Αυτό ξέχασα να αναφέρω. Ότι δεν έχει τετράγωνα να αναπτυχθεί. Μόνο το Γ5 που πέφτει πάνω στη στήλη του πύργου. Επομένως, επειδή δεν βρίσκει κάποιο ξεκάθαρο σχέδιο να συνεχίσει, επέλεξε απλώς να επιτεθεί σε αυτό το σημείο και ό,τι γίνει. Αυτό κατάλαβα. Εντάξει, απλή τάξη. Αφού είχε παίξει Φ5, το Ι5. Ναι, ας παίξει. Και Ι5. Αναμενόμενο, ναι, δεν θα το σχολιάσω, γιατί αφού έπαιξε Φ5, εντάξει, θα το παίξει. Το Ι5, πας για γιόλο. Πας για Ι4, για επίθεση, κάτι να κάνει. Ναι. Και μου φάνηκε πολύ λογική. Συνέχεια να παίξω εξωματικό Ι5, δεν σκέφτηκα πολύ σε αυτό το σημείο. Απλώς σχεδόν αστραπία έπαιξε την κίνηση εξωματικό Ι5. Αισθάνομαι. Ιδέα πλέον είναι... ναι. Αν μου επιτρέπεις, αισθάνομαι βλέποντας την παρτίδα και τις παρτίδες σου ότι πολλές κινήσεις που παίζεις, τις παίζεις και με αυτό που λέμε σκακιστικό ένστικτο. Δηλαδή τις αισθάνεσαι πάνω στη θέση. Αισθάνεσαι ότι αυτή είναι η καλύτερη κίνηση τώρα. Και πέφτεις και μέσα. Δεν το ψάχνεις πολύ. Έχεις αυτό που λέμε ένα χάρισμα, γιατί αυτό είναι χάρισμα. Το να μπορείς να βρίσκεις σε μία θέση την καλύτερη κίνηση χωρίς να το αναλύσεις, είναι ένα χάρισμα το οποίο έχει βουλευτεί κιόλας στην πάροδο των χρόνων, μέσα από πολλές θέσεις που έχεις βρει στη ζωή σου, να φτάνεις σε ένα αποτέλεσμα για να λες: αυτή πρέπει να είναι η καλύτερη κίνηση. Μ' αρέσει το παίζω, δεν μετράω. Το δεν μετράω θα μετρήσεις, όλοι μετράνε κάτι, αλλά δεν μετράω σε βάθος. Εκεί θα καταλήξω και πολλά πράγματα. Ναι, τυχαίνει εντάξει και το αντίθετο μερικές φορές, αλλά ναι. Συνήθως έχω καλή αντίληψη. Αλλά δεν είχα μετρήσει συγκεκριμένα, δηλαδή μετά από Ι4 έλεγα ότι θα φάω. Εντάξει, θα παίξει. Και δεν είχα υπολογίσει τον Δάμα Ι4. Γιατί υπολόγισε ότι θα φάω με τη Βασίλισσα, δεν έχει τίποτα. Και δεν είχα υπολογίσει ακριβώς τον Βασίλισσα Ι4 τι γίνεται. Αλλά μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι έχω Ι4 σε αυτή τη θέση. Και δεν κινδυνεύω καθόλου. Γιατί αν φάει πάλι το πιόνι και φάω. Υπάρχει τετράγωνο διαφυγής για τον βασιλιά μου. Επομένως, και να κάνει. Δεν κινδυνεύει καθόλου. Δεν κινδυνεύει καθόλου, μια χαρά. Πιόνι πάνω, υπεροχή, συνεχίζουν κανονικά. Επομένως, επειδή δεν έχει το σχέδιο Ι4. Καλά, η άλλη μου ιδέα για το αξιωματικό Ι5 ήταν ότι ήθελα να ξεδιτερώσω τον αξιωματικό του. Επειδή θεώρησα ότι από τα πιο ισχυρά του κομμάτια είναι ο αξιωματικό στο Γ8, που δεν φαίνεται ακόμα. Αλλά είναι πολύ χρήσιμο για την επίθεση τη μελλοντική που θα ήθελε να κάνει. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή. Μπήκα στη μέση ουσιαστικά τη διαγωνίου αυτή. Και επειδή πάλι ο αντίπαλο μου δεν καταφέρει να βρει κάποιο σχέδιο, οπισθοχώρησε και τον ξαναγκάζω να αλλάξει παραπάνω κομμάτια. Πάει και εξωματικό. Οδηγώντα σε μια θέση η οποία πίστευα ότι δεν θα τη χάσω ποτέ. Έχει πλεονέκτημα. Ναι, τουλάχιστον έχει πλεονέκτημα. Σίγουρα ναι. Έφαγα. Και σκέφτηκα λίγο εδώ πέρα, γιατί δεν ήξερα με ποιο συγκεκριμένο τρόπο να συνεχίσω. Γιατί είχα τόσο πολύ παρασυρθεί από την ιδέα να παίξω Ε4 σε αυτή τη θέση κάπως και να το κάνω να λειτουργήσει. Και μετά, λίγο αρκετά αργότερα, μου ήρθε η ιδέα του μπορώ να παίξω απλά Ζ4 όπως και συνέχισα στην παρτίδα. Ναι, το οποίο φαίνεται πολύ απλό. Ποτέ δεν λειτουργούσε, ξέρω εγώ. Ναι, φαίνεται απλό το Ζ4, απλώς μου φάνηκε πολύ ισχυρό το Ε4, γιατί λέω σε περίπτωση που δεν μπορεί να υποστηρίξει το Ι4 του και το χάνει, θα χάνει πιόνι. Και σε συνέχεια όπου τρώει το Ε4, έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Πολύ χώρο. Γι' αυτό λίγο αρχικά παρασύρθηκα με αυτήν την ιδέα, αλλά αφού είδα ότι δεν αξίζει, ότι το άλλο ήταν πολύ πιο απλό και ισχυρό, συνέχισα με το Ζ4. Καταλαμβάνω χώρο, ανοίγω τη θέση, προσπαθώ να ανοίξω τη θέση και τη στήλη, μια και δεν έχει κάνει ροκέ. Και ο βασιλιάς να είναι στο κέντρο. Και θέλω να επεκταθώ,
ουσιαστικά σιγά σιγά να ανοίξω στήλες, να επιτεθώ δηλαδή κιόλας. Αλλάζει το πιόνι, τρώμα το πιόνι και πλέον η ιδέα μου να συνεχίσω με Z5. Δεν μπορεί να το αποφύγει κάπως, δηλαδή αν προσπαθήσει να το μπλοκάρει, έχω βασίλισσα Δ3. Και αν σε περίπτωση που θέλει να υποστήριξει το αλογάκι, έχω Α4 με διάφορες ιδέες. Πολλά προβλήματα. Η θέση του πλέον είναι πολύ δύσκολη. Πολλαπλές απειλές και δεν έχει κάτι. Η άλλη ιδέα είναι να παίξει τα μαβίτα εξάχ, που εντάξει δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα συνέχισε με ρωάθητα 1. Γιατί στο υπόψιλον 3 η διαφορά με το ρωάθητα 2 εντάξει είναι μικρή, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ότι είστε εδώ, δεν έχω Α4 που σκόπευα να παίξω στην άλλη συνέχεια, επειδή τρώει με σάχ. Επομένως γι' αυτό θα συνέχισε ρωάθητα 1. Αυτό το είχε σκεφτεί κατά τη διάρκεια. Κατά τη διάρκεια τη παρτίδα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν το είδα καν αυτό. Δεν ξέρω πού θα πάω. Γιατί θα μπορούσα να παίξω πρώτα πυρό Z3. Αλλά ήθελα να περάσω και το Α4 ενδιάμεσα. Να αναγκαστεί να παίξει Βασίλισσα Α7. Και ύστερα από πυρό Z3, Δ5, έχω ψηλόν 6. Τουλάχιστον αυτό υπολόγισα ότι δεν μπορεί να μυθεί σε αυτή τη θέση. Τι κάθεσαι και σκέφτεσαι, Θεέ μου. με την πολύ θετική έννοια πάντα. Ναι, εντάξει. Απλώ θέλω να σιγουρευτώ ότι σε όλε τι θέσει βγαίνω καλύτερο. Καλά, και άλλη του επιλογή να παίξει, ότι να σιγουρεύσει το πλεονέκτημα. Δηλαδή. Η άλλη επιλογή να κάνει ροκέ. Ναι. Το αστείο εδώ πέρα που λες η άλλη του επιλογή είναι το ροκέ είναι ότι αν δεν κάνω λάθο, η καλύτερη κίνηση εδώ πέρα του υπολογιστή είναι το μικρό ροκέ για το μαύρο. Πρέπει να είναι το μικρό ροκέ. Όσο αστείο και να φαίνεται προ το κοινό και του θεατέ, το μικρό ροκέ είναι η καλύτερη κίνηση. Το γιατί. Θα το δείτε παρακάτω, γιατί η κίνηση που έπαιξε, θα μας τη δείξει τώρα και ο Διένιος, δεν ήταν καλή. Ήταν μια κίνηση λάθος, αλλά δεν έχει και καλές κινήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Εσύ, όταν η καλύτερη του κίνηση είναι ροκέ σε μια τέτοια θέση, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η θέση του μαύρου. Δίκιο όταν βλέπετε μετά από Z5 ότι απειλώ διάφορα, πες ότι να παίξει τα μαζί τα 5, μα Z3 έρχονται όλα τα κομμάτια και έχω την επίθεση. Σίγουρα είναι μια θέση που εννοείται. Να επιλέξει, ναι. Γι' αυτό και έπαιξε πύργο με 7 που δεν. Αρχικά δεν κατάλαβα καθόλου την ιδέα της κίνησης. Έπαιξα σχεδόν αστραπία πάλι το Z5, δηλαδή λογική συνεχίζω το σχέδιό μου και παίζει ρόλο Δ7 και μετά αρχίζω να καταλαβαίνω την ιδέα του πρόγραμμα 7. Που... αλλά δεν μου έκανε κάποια εντύπωση, δηλαδή συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ άργο το σχέδιό, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει. Αν δεν κάνω λάθος, ανήκει στην κατηγορία, ναι. Είχα σχέδιο, αλλά ήταν ένα κακό σχέδιο. Δηλαδή ο μαύρος έπαιξε την κίνηση πύργος Γ7 με ένα σχέδιο. Το οποίο ναι. Το ακολούθησε κιόλας, παίζοντας μετά ροβέλτα 7, αλλά μέσα σε δύο κινήσεις η θέση από το συν 2 που ήταν πήγε συν 7, ξέρω εγώ, συν 6, γιατί το σχέδιο ήταν ένα κακό σχέδιο, να αναφέρω. Ναι, είναι γιατί έβλεπα διάφορους τρόπους να εκμεταλλευτώ αυτή τη θέση. Με είπα Α4, να έχω εδώ τόσο τετράγωνα. Ναι, Β5, μπορώ να επιτεθώ. Δηλαδή, ο ύπος βρίσκεται εκτός παιχνιδιού, γενικά όλα τα κομμάτια βρίσκονται εκτός παιχνιδιού. Αλλά θεώρησα ότι η πιο απλή συνέχεια ήταν να παίξω απλά Δ4 και σε περίπτωση που συνέχιζε Ρ8 να έχω το Δ7. Δηλαδή θα μου πάντα θα τον ενοχλούσα το Δ8. Στη συνέχεια θα έρχεται το λογάκι. Ο ύπος, ναι. Ο ύπος ή τα λογάκι. Δεν ξέρω. Τι τα δύο. Ύπος. Επίσης απειλώ να παίξω Ε6. Δηλαδή θα δώσω μια δεικτική βαρένα Θ4, Ε6. Επί και κερδίζω το κομμάτι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό το λόγο πήγε πυρογόητα 8, με υποστηρίξει τον ύπο. Και συνέχισα απλά, δηλαδή σκεφτόμουν διάφορα σχέδια, να συνεχίσουμε Β4, Α4, Β5, αλλά ήμουν σίγουρο ότι στο Ε4 θα είναι σίγουρα καλή κίνηση, γιατί απειλώνω να μπω και στο Ζ6 και στο Δ6. Δεν ξέρω πού να ναι, πρώτο που να απειλήσω. Επομένως, είχε κάποιες επιλογές, δηλαδή να παίξει ρόγαμα 8 επίσης. Δηλαδή, στην παρτίδα έπαιξε πυρόζητο αυτό. Στο ρόγαμα 8 θα συνέχιζα πάλι με Βασίλισσα Α7. Δεν με ενοχλεί το γεγονός ότι κρέμεται το κομμάτι, γιατί έχω απλά σαχ, εδώ, σαχ, εδώ και Ζ6. Τώρα είτε τώρα είτε μετά. Ενδιάμεσα. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα ενδιάμεσα Ζ6 για να κερδίσω ολόκληρη τη Βασίλισσα. Επόμενος θα συνέχιζα Βασίλισσα Α7 με διάφορες απειλές, όπως Ζ6. Και τα Α8 ΜΑΤ. Γι' αυτό το λόγο συνέχισε πυρό Ζ8. Η ιδέα του ήταν. Εντάξει, να αποφύγει το πυρούνι μετά από πυρό Ζ6. Αλλά εκεί έπαιξα Βασίλισσα Α7 σε αυτό το σημείο. Αν και είχα ένα πολύ ισχυρό τακτικό που μου διέφυγε να κάνω σαχ. Πάλι Βασίλισσα Α7. Μοναδική κίνηση πυρό Ψ7 να αποφύγει το ΜΑΤ που απειλώ στο Α8.
γιατί όλο το τραγούδι ήταν τελευταία στο οποίο κρέμεται. Και είπα σε Δέλτα 5. Δεν ξέρω, γίνεται και με διαφορετική συνέχεια κινήσεων, αλλά είπα σε Δέλτα 5 να δείξω την ιδέα. Ντάμ επί, ντάμ α8 σαχ, ρωά πάνω, ντάμ πιζίτα 8. Και απειλώ τα δύο κομμάτια. Και δεν συνέχισα παρακάτω τη θέση να δω ότι όντω μετά από αυτή τη θέση απειλώ και τον πυρό και τον ύπο. Και ότι άμα παίξει ντάμ επί στον 5, έχω και ζήτα 6 και κερδίζω πολύ υλικό. Τελειώνει. Και γι' αυτό διέκοψα κάπου εκεί πέρα την ανάλυση μου, δηλαδή ούτε καν έκατσα να συνεχίσω. Ήταν λίγο πιο περίπλοκο αυτό. Σίγουρα. Ήταν περίπλοκο, όπως δεν το έπαιξε επειδή δεν συνέχισα παρακάτω τη βαριάντα, γενικά να δω που καταλήγει. Mm-hmm. Επειδή ήμουν αρκετά ευχαριστημένος από τον Βασίλη Σαλαφεκτά και μου φάνηκε όμορφη κίνηση, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο την έπαιξα. Αλλά ίσως εδώ πέρα θα έπρεπε να συνεχίσει, συνέχισε με ζήτα 6, που προφανώς ήταν και μια από τις ιδέες του να παίξει πυρό ζήτα 8. Ίσως έπρεπε να συνεχίσει με Βασίλη Σαλαφεκτά 8, που λογικά θα έπρεπε να επιστρέψει στο ζήτα 6, στο δέλτα 4. Ανανεώνοντας πάλι αυτές τις απειλές που είχα, είτε με ψηλόν 6 είτε με οτιδήποτε. Έχει πολύ δύσκολη θέση. Είναι... Εντάξει, υπολόγιζα και το ψηλόν 6 σε πολλές θέσεις, αλλά μπορεί απλά να φάει, ρωά γάμα 8 και απειλεί και τη βασίλισσα και το αλογάκι, επομένως δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη συνέχεια. Ή απλά ίσως να πιστοχωρήσει πίσω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε. Συνεχίζω. Πύρο ζητά 8, ντάμ αλφα 7. Απειλώ τώρα πλέον υπό ζητά 6 πάλι και ντάμ αλφα 8 μάτ, επομένως πρέπει κάτι να κάνει. Παίζει ζητά 6, να μην έχω υπό ζητά 6. Το είχα υπολογίσει αυτό. Λέω εντάξει, θα παίξω υπό γάμο 5 σε αυτή τη θέση. Και στο τώρα ύψουν 8. Υπό σε πιβήτα 7, απειλώ τη βασίλισσα. Και δεν έχει καλό τράγωνο να παίξει τη βασίλισσα. Δεν έχει καλές κινήσεις με τη βασίλισσα. Δηλαδή, βασίλισσα αν παίξει βασίλισσα δέλτα 7, π.χ. Αυτό είναι εύκολο. Παίξει το βασίλισσα ύψουν 7. Επομένως, καλύτερα το βασίλισσα και μετά που πάλι έχω εψιλόν 6. Ναι. Διότι ο βασιλιάς του βρίσκεται σε ένα δίκτυο, δεν έχει τετράγωνο διαφυγής και στο πύρο πιβήτα 7 έχω ντάμα αλφα 8 σαχ, που είναι παραλίγο μάτα αν δεν έχει ντάμα δελτα 8, που απλώς συλλέγω τον πύρο. Ναι. Και συνεχίζω. Συγκομιδή. Και μαζεύω άλλο ένα φιονάκι στην πορεία, δεν μπορεί να φάει τον πύργο. Συγκομιδή, συνεχίζουμε. Δεν μπορεί να φάει τον πύργο, πέφτει ντάμα. Και εδώ εντάξει, έχω διάφορες συνέχειες να παίξω. Υπό δελτά 6, επίσης είναι απλή. Επίσης να αναφερθώ, ναι, ότι δεν έφαγα τη βασίλισσα σε αυτό το σημείο, επειδή ύστερα από πύργο επί, πως επί, θα βγω και θα είμαι αρκετά πιο να και πάνω, αλλά δεν είναι αυτό που θέλω σε αυτή τη θέση. Θέλω να πάρει τον περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλη περιοχή και δεν ήθελα να καταλήξουμε σε ένα φινάλε που θα έχω δει πιο να και παραπάνω. Ήθελα να λήξει στις επόμενες κινήσεις η παρτίδα. Επί. Και συνέχισα απλά με πυρό ζητά γάμα 1, δηλαδή απειλώ το πυρό ζητά γάμα 7. Εξακολουθώ να απειλώ τη βασίλισσα. Πρέπει κάτι να κάνει, είτε να υποστηρίξει τον πύργο, είτε κάτι άλλο. Επίσης, πάντα υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει η απειλή του δελτά 6 και να φάω το πυρό ζητά γάμα 7. Επομένως, αυτό έφαγε. Επίσης, υπήρχε και η επιλογή να παίξει απευθείας πυρό ζητά 7, στην οποία θα συνέχιζα πυρό πήγαμε 7, πυρό πήγαμε 7 και υπό δελτά 6 σαχ. Βασίλισσα επί και πυρό πήγαμε 7. Σε αυτή τη θέση είμαι κερδισμένος στο τάξη. Ναι, εδώ φτάνει. Είναι, φαίνεται, εντάξει. Αλλά επέλεξε τελικά να φάει το πύρο. Έφαγα κι εγώ. Πύρο ζητά 7. Περίμενε. Και εδώ. Τελευταία κίνηση. Άλλη μια κίνηση έμεινε. Θέλω να την παίξει με ηρεμία, με ομορφιά, με μαϊστρία. Γιατί είναι ωραία η κίνηση που έπαιξε. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά είναι όμορφη. Έπαιξα πύρο γάμα 8. Οκ, okay, είναι όμορφη η κίνηση. Αλλά ήθελα να αναφερθώ ότι υπήρχε και πολύ απλό τρόπο. Αν παίξω να κλείσω απλά υπό δελτά 6, βασίλισσα επί και μετά πήρω γάμο 8. Που κερδίζω ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε το μυαλό μου πρώτα στην πήρω γάμο 8 και αφού είδα συνειδητοποιήσω ότι κερδίζει το παίξα. Μ' άρεσε σαν κίνηση. Ναι, έπαιξα πήρω γάμο 8 γιατί δεν μπορεί να φάει τον πύργο. Έχω υπό δελτά 6. Άμα συνεχίσει η ροζ 8, έχω τρώμα. Αν πάει εδώ πέρα. Τρώω τον πύρο και μετά επιστρέφω πάλι να φάω και τη βασίλισσα. Γι' αυτό το όμορφο. Και ύστερα με αυτή τη συνέχεια τρώω και το αλογάκι στο τέλος. Ναι, ό,τι και να γίνει. Και χάσει. Ήταν και το σημείο που εγκατέλειψε αυτός. Ναι, προφανώς. Μετά το πύργος γάμο 8 φτάσαμε στο τέλος. Ναι.
Πολύ ωραία. Εντάξει, πολύ ωραία παρτίδα και πραγματικά χαίρομαι. Δεύτερος IM που έρχεται στο κανάλι μας, μετά τον Ανδρέα, τον Τζέρμι, τον γνωστό, που είχε έρθει σε ένα live stream. Δεύτερος Ευγένιος Ιωαννίδης, με μια παρτίδα υψηλού επίπεδου, με πολύ δυνατό αντίπαλο και ανάλυση επίσης υψηλού επίπεδου. Αυτό που χαίρομαι πάντα όταν βλέπω μια παρτίδα και έχουμε καλεσμένο, είναι να μας δείχνει τις σκέψεις του. Να μας εξηγεί τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του κατά τη διάρκεια της παρτίδας. Νομίζω, Ευγένιε, το έκανες αυτό ακριβώς που περιγράφω, με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και θέλω να πιστεύω, και είμαι σίγουρος βασικά, ότι θα αρέσει και πάρα πολύ στους θεατές που θα το παρακολουθήσουν. Οπότε θέλω να σε ευχαριστήσω, εγώ πρώτα να σε ευχαριστήσω που ήρθες στο κανάλι μας για να συμμετάσχεις σε αυτή την ανάλυση παρτίδας. Θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω, γιατί γενικά στο λογιστικό χώρο και στο χώρο του διαδικτύου και στο YouTube έχω ακούσει πάρα πολλά θετικά σχόλια και για το κανάλι σου και ήταν χαρά μου και τιμή μου που συνεργαστήκαμε για να βγάλουμε ένα βίντεο τουλάχιστον. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ και θα παραμείνω στο ένα βίντεο τουλάχιστον, στη λέξη τουλάχιστον, γιατί για να το λες, κάτι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι σαν να μου υπόσχεσαι ότι θα ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Έτσι. Ωραία. Το υποσχέθηκες, δεσμεύεσαι ενώπιον του κοινού, οπότε στο μέλλον θα ξαναυπάρξει κάτι παρόμοιο σίγουρα. Και πάλι σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε για την τρίτη GM Νόρμα. Καινούργιο GM Ευγένιος Ιωαννίδης έρχεται σε λίγο. Ανυπομονούμε και τα ξαναλέμε, παιδιά, όλοι σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σου, Ευγένιε. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.